ερωτήσεις που κάναμε έχουν μια ουσία. Δηλαδή, σε αυτά που ζητήσαμε να μας πούνε τι ποσοστό έχει αλλάξει. Υπάρχει πολιτική ουσία που θέλουμε να τονίσουμε. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για το λαό της Αττικής συνολικά, για τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας. Είμαστε παραμονές της έξαρσης του περιβόητου δεύτερου κύματος του COVID-19. Οι μονάδες υγείας μπορούμε να τις περιγράψουμε σαν το μισοκατεστραμμένο κέντρο υγείας στο μουζάκι της Καρδίτσας, στο χείλος του γκρεμού δηλαδή, έτοιμο να το παρασύρει ο ποταμός του Εθνικού Σύστημα Υγείας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κραυγή αγωνίας. Τώρα έχω μπροστά μου την επιστολή των 6 διευθυντών κλινικών του Ευαγγελισμού. Έχω μπροστά μου τους γιατρούς της Νίκαιας. Έχω μπροστά μου την καταγγελία των νοσοκομειακών γιατρών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε επί της ουσίας μέσα στην εκδήλωση μίας ακόμα οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 1 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή. Οι απολύσεις πνάσονται. Και μέσα σε όλα τα άλλα βρισκόμαστε και ζούμε αυτή τη στιγμή τις συνέπειες, άλλοι λένε, της κλιματικής αλλαγής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει και μια αλλαγή στο κλίμα, αλλά ζούμε τις συνέπειες της ακραίας αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής, η οποία εκφράζεται όλα αυτά τα χρόνια στην έλλειψη υποδομών, αλλά και σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση των ελάχιστων υποδομών προστασίας που υπήρχαν στη χώρα μας. Ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε πιο πριν στα ποσοστά των εκλογών. Δεν θα πιάσουμε τώρα την αντιπαράθεση που είχε με την κυρία Δούρου, με συγχωρείτε, αλλά ήταν μια αντιπαράθεση, όπως όλοι είδαμε, για τρίχες, για τα μούτια του κύριου Καραμάνα. Για τρίχες στην κυριολεξία. Αυτή τη στιγμή, επειδή μίλησε ο κύριος Πατούλης για ποσοστά, να του θυμίσω ότι ο κύριος Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πήρε το υψηλότερο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με 60%. Πόσο πήρε, 57%, 60% είχε πάρει. Το 60% που του έδωσαν οι Θεσσαλοί εμπόδισε τα νερά στην Καρδίτσα. Τα εμπόδιζαν τα νερά, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν έγιναν εδώ και 10 χρόνια στην Καρδίτσα και σε όλη τη Θεσσαλία. Και όλοι μπορούμε να φανταστούμε, μάλλον κανένας δεν θέλει να φανταστεί, τι θα γίνονταν στην Αττική αν αυτό το φαινόμενο, αντί να εκδηλωθεί στη Θεσσαλία, εκδηλωνόταν στον ουρανό της Αττικής. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί, δεν θέλει να βάλει με το μυαλό του τι θα γινόταν στην Αττική αν αυτό το περιβόητο φαινόμενο μεσογειακός κυκλώνας δεν έσκαγε στη Θεσσαλία και έσκαγε στην Αττική. Γιατί έχουμε ζήσει τις τεράστιες καταστροφές όλων των προηγούμενων χρόνων. Να θυμίσω ότι δεν υπάρχει ούτε μία χρονιά τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια που για να μην γίνεται μία μικρότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή. Τι υποδεικνύει αυτό? Υποδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και των εκτελεστέων έργων. Αυτό που συζητάμε σήμερα στο τίτλο είναι αναμόρφωση. Ίσως γραφειοκρατικά χρησιμοποιείται ο τίτλος με αυτή την, ας το πούμε έτσι, την αλλαγή να συμπληρωθούν κάποια έργα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Το πρόγραμμα είναι ίδιο. Είναι ίδιο. Είναι το πρόγραμμα του Γιάννη Σγουρού όσα χρόνια πριν, το οποίο συνεχίστηκε από τη Ρένα Δούρου και συνεχίζεται τώρα από τον Γιώργο Πατούλη. Είναι το ίδιο πρόγραμμα, κοροϊδευόμαστε. Πάρτε τα προγράμματα και βάλτε τα πρόγραμμα τελευταίων έργων και βάλτε το δίπλα. Είναι αναμόρφωση. Εδώ γίνονται καταστροφές. Έχει έρθει μεγαλύτερη παγκόσμια πανδημία. Συντελείται μια κοσμογονία. Λοιπόν, και εδώ εμείς το χαβά μας. Εσείς το χαβά σας, όχι εμείς. Υπάρχει επομένως ένα πολιτικό ζήτημα. Το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι? Ότι συνεχίζεται η ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, δίνονται χρήματα εκεί που βολεύουν, που βολεύονται και βολεύουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί που έχουν ενδιαφέρον οι tour operators. Για το χατήρι του tour operators, των μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών εταιριών,
ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα με το δεύτερο κύμα πανδημίας. 3 εκατομμύρια τουρίστες ήρθανε, ορισμένοι είχαν γυρίσει όλη τη Σκανδιναβία και πέρασαν στη χώρα χωρίς κανένα τεστ, χωρίς κανέναν έλεγχο. Τίποτα. Για χατήρι των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών, των αεροπορικών εταιριών, ζούμε αυτό που ζούμε. Τα έργα απομένως έρχονται να υπηρετήσουν αυτούς. Αυτή είναι η κριτική που κάναμε, κύριε Καραμάνο, και στο δικό σας το πρόγραμμα που εμείς το καταψηφίσαμε, και το δικό σας, όπως είχαμε καταψηφίσει και του Γιάννη Σγουρού, γιατί είχε το ίδιο πολιτικό πρόσωπο, και καταψηφίζουμε και το σημερινό. Και δεν χαιρόμαστε για τις κορδέλες που κόβονται σε έργα τα οποία, ας το πούμε έτσι, είναι έργα που εξυπηρετούν τις αυλές μεγάλων συμφερόντων και αφήνουν αθωράκιστο το λαό της Αττικής σε πλημμυρικά, σε σεισμικά, σε πυρικά φαινόμενα. Βολεύονται οι μεγαλοξενοδόχοι, θα γίνει το έργο. Έχουν συμφέρον μεγάλα συμφέροντα σε μια περιοχή, θα γίνει το έργο. Γι' αυτό και ζούμε τον ίδιο προσανατολισμό, δηλαδή η μεγάλη περιοχή της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής πάλι να έχει τη μικρότερη μερίδα του λέοντος, ακόμα και σε αυτά τα έργα που γίνονται, δηλαδή για τις περίφημες αστικές αναπλάσεις. Ακόμα και σε αυτά υπάρχουν τα μικρότερα, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή, εκεί να ανοίξει ψώ. Εκεί να ανοίγουν ματέρες, τα εργοστάσια καύσης, οι ρηπογόνες δραστηριότητες, εκεί μένουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα, σκορδοκαίλα μας. Εκεί που υπάρχει μεγάλο φιλέτο, βλέπουμε ότι έρχονται τα έργα για τη Μαρίνα Βουλιαχμένης, έρχονται τα έργα για το Φαλιρικό Όρμο, έρχονται τα έργα για τις αναπλάσεις. Εκεί που υπάρχει επιχειρηματικό συμφέρον. Εμείς αυτό θέλουμε να τονίσουμε, την πολιτική ουσία δηλαδή, ότι παραμένει ίδια και απαράλλακτη όλα τα τελευταία χρόνια και αν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση του λαϊκού παράγοντα, δεν βγει μπροστά, αυτή η πολιτική συνεχίζεται. Την ίδια κατάσταση θα έχουμε. Καταστροφές θα έχουμε από πλημμύρες, καταστροφές θα έχουμε από πυρκαγιές, καταστροφές θα έχουμε από την έλλειψη μέτρων για την προστασία της υγείας του λαού. Λοιπόν, και θα έχουμε το γνωστό παιχνίδι εδώ πέρα μιας αντιπαράθεσης, λοιπόν, για το ποιος καλέστηκε ή δεν καλέστηκε για να κουπούν οι κορδέλες στον έργο. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.